Δύο διαφορετικά μοντέλα ανάλογα με την κάθε περίπτωση προκρίνονται για την αξιοποίηση των 10 περιφερειακών λιμανιών που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ. Πρόκειται για τους οργανισμούς λιμένος Αλεξανδρούπολης, Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφίνας, Ιγουμενίτσας, Κέρκυρας, Καβάλας και Βόλου. Το θέμα συζητήθηκε κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην ιδιωτικό των λιμένων Φίλιππος Β και Απόστολος Παύλος. Σε ό,τι αφορά το Φίλιππος Β, ο Δήμαρχος εξέφρασε την θετικότητά του ως προς την ιδιωτικοποίηση. Ωστόσο, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για το χερσαίο τμήμα, εφόσον θα επηρεαστεί η καθημερινότητα της πόλης. Για το θέμα αυτό, ο Δήμαρχος θα έχει την προσεχή Τετάρτη συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας, κύριο Πλακιωτάκη. Τώρα πρέπει να δούμε. Τα πράγματα είναι απλά και κατανοητά, εκτός αν θέλετε που αυτό κάνετε εσείς και η παράταξή σας οι περισσότεροι, όχι όλοι, κάποιοι, ότι είστε το πρωί σε ένα συγκεκριμένο ράδιο και λέτε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα και το πρόβλημα είναι η χερσαία ζώνη. Θέλουμε αυτή τη χερσαία ζώνη να τη διεκδικήσουμε. Καλώς, αν δεν θέλουμε τώρα τι μου λέτε, μελέτες βιωσιμότητας και όρους που θα προκηρύξουν είναι κούφια λόγια, διότι όταν θα γίνουν αυτά θα είναι αργά. Επίσης, επειδή ακούω για το θέμα της αντιπολίτευσης, καμία αντιπολίτευση στην κυβέρνηση δεν κάνουμε, κύριε Γάμπη. Αυτό θέλω να το ξέρετε. Τουλάχιστον δεν ξέρω. Πρόθυμοι πολύ, κύριε. Εντάξει, δεν ξέρω τι κάνουν οι πρόθυμοι, αλλά θα μου επιτρέψετε όμως για τον εαυτό μου τουλάχιστον να σας πω αυτό, ότι δεν κάνω καμία αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Έντονη ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης. Ο Μάκης Παπαδόπουλος από την πλευρά του υποστήριξε ότι υπάρχει μελέτη βιωσιμότητας από το ΤΑΙΠΕΔ για τα δύο λιμάνια της Καβάλας. Σαφώς και θέλει η αντιπολίτευση την αξιοποίηση των λιμανιών, όχι όμως με τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί η κυβέρνηση να προχωρήσει. Δεν πρέπει να περιοριστεί στις δικές μας αποφάσεις. Γιατί οι δικές μας αποφάσεις εδώ πέρα ξέρουν πολύ καλά τι κρύβουν από πίσω. Όλοι θέλετε την ανάπτυξη, αυτή την ανάπτυξη που φέρνει τους ιδιώσεις. Το ζήτημα ποιο είναι. Θα ξεσηκώσουμε τους καβαλιέτες, αυτοί που θα πληρώσουν την ύφη. Εδώ σας θέλω. Εδώ πρέπει να συζητήσουμε και επιπλέον, όταν βάζετε το θέμα, το μισό λιμάνι, ναι, δώστε το, αλλά το άλλο μην το δίνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα έρθει ο άλλος, ο αντίπαλος, ο οδοστρωτήρας, που πραγματικά είναι ο οδοστρωτήρας, τον οποίο σπρώχνουν και οι αποφάσεις προηγούμενης κυβέρνησης και θα τα πάρουν όλα. Αν έτσι φαίνεται, δικαίωμά σας, δείτε είστε. Αλλά μην παραπονείστε ότι κάποιοι βγάλαν στα τζερνά το θέμα αυτό. Εσείς το κάνετε, δεν το κάνει κανείς άλλος. Κύριε Παπά, μάλλον δεν αντιληφθήκατε καλά. Να συζητήσουμε σήμερα για ένα θέμα για το οποίο δεν είναι κανείς ενημερωμένος και να εκφράσουμε άποψη, ενώ εμείς δεν έχουμε συνεννοηθεί ως ομάδα ή και οι επιμέρους ομάδες για το ποια θα είναι η θέση, όχι απέναντι στη διαχρονική στάση. Η διαχρονική στάση συμφωνούμε απόλυτα. Αυτή είναι ότι ο Δήμος ανέκαθεν ήθελε τη χερσαία ζώνη, αλλά εδώ έχουμε ένα νέο δεδομένο. Έχουμε μια κυβερνητική απόφαση. Πάμε απέναντι ή όχι. Και αυτό, κύριε Παπά, δεν είναι να το συζητάμε τώρα για να περάσει η ώρα. Είναι προϊόν σύσκεψη και απόφαση των ομάδων. Τουλάχιστον τη δική μα. Δεν σας άκουσα να μην είσαστε ενημερωμένος. Σας άκουσα να είσαστε πλήρως ενημερωμένος. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είμαι καθόλου ενημερωμένος. Έχω να δω το φιλόσοφο μου πολύ καιρό. Για τις πάσεις σε όλους τους συμπολίτες μας, από τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο Δήμαρχος είναι αυτός ο οποίος προασπίζει τα συμφέροντα των Δημοτών και του Δήμου. Δεν χρειάζεται να παίρνει άδεια από κανέναν όταν συντρέχει κίνδυνο σε αυτό. Είναι το κυρίαρχο όργανο στον Δήμο. Είναι πρωθυπουργός και αρμοβαθίζει. Σταμάτα λίγο κι όπως παρακαλώ. Παρακαλώ. Ο Δήμαρχος, μπορεί να θέτει οτιδήποτε θέμα θέλει, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα της πόλης και των δημοτών. Αυτό λέει ο κανονισμός. Άρα, κύριε Δήμαρχε, μην ενοχλήσετε τι λένε οι άλλοι, γιατί ασχοληθήκατε με τους 135 ή για το λιμάνι. Λοιπόν, κοιτάξτε τα συμφέροντα των δημοτών και της πόλης. Αυτά πρέπει να λύσετε, αυτή την εντολή έχετε πάρει. Καλό θα ήταν ο κύριος Δήμαρχος
όπως ήδη νομίζω το ανέφερε σε κάποια στιγμή του λόγου του, να καλέσει αύριο τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, να τους ενημερώσει επί των νέων δεδομένων τα οποία μας είπε προηγουμένως ότι γνωρίζει, λόγω του ότι έχει συζητήσει με κάποιους σε αρμόδιες θέσεις. Έτσι. Και μετά εμείς τουλάχιστον η δική μας η παράταξη, αφού έχει τα νέα αυτά στοιχεία, θα συνεδριάσει ως δημοτική παράταξη έτσι ώστε να πάρει μία απόφαση και να εκφράσει την άποψή της επί του συγκεκριμένου θέματος.